Πρεμιέρα για την διανομή δωρεάν φρούτων από τον Δήμο Ξάνθης και την στηρίζω με τον αριθμό των δικαιούχων να βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες στην αναμονή ώστε να προμηθευτεί εγκαίρως τα τρόφιμα που δικαιούται. Επεισόδια δεν σημειώθηκαν παρά μόνο κάποιες μεμονωμένες αντιδράσεις και δυσανασχετήσεις από την πολύ ωρή ταλαιπωρία που προέκυψε από την μαζική προσέλευση. Δικαιούχοι της διανομής είναι άνθρωποι που υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ΤΕΒΑ, οι κάτοχοι κάρτας σύντησης ανθρωπιστικής κρίσης, καθώς και οι ωφελούμενοι από το κοινωνικό παντοπολείο Ξάνθης. Όπως γνωρίζετε, αυτή τη στιγμή οι ωφελούμενοι έχουν κάποια νούμερα για να πάρουν τα πορτοκάλια και τα ακτινίδια που μοιράζονται σήμερα. Δικαιούται από 3,5 κιλά ο καθένας. Και αν μια οικογένεια έχει 5 μέλη θα πάρουν 17,5 κιλά και πορτοκάλια και ακτινίδια. Αυτό το πρόγραμμα θα συνεχιστεί όπως γνωρίζετε, είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Ξάνθης, είναι άλλοι 11 εταίροι και μοιράζονται τρόφιμα σήμερα από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Θα μοιραστούν και αύριο και μεθαύριο. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν και οι άλλοι 4 δήμοι όπου μοιράζουν στους χώρους τους δικούς τους. Εδώ ο Δήμος Ξάνθης είναι στο Δημοτικό Κολυβητήριο και όποιος γνωρίζει ωφελούμενους του προγράμματος που έχουν εγγραφεί που είναι με το πρόγραμμα της επιστημιστικής βοήθειας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος και όσοι έχουν κάρτα σύντησης μπορούν να έρθουν εδώ στο κολυβητήριο για να πάρουν τα τρόφιμα που δικαιούνται. Να πούμε ότι δεν τρέχει λόγος ανησυχίας καθώς υπάρχουν ποσότητες. Ναι, 60 τόνοι θα μοιραστούν, 60 τόνοι πορτοκάλια και 60 τόνοι ακτινίδια θα μοιραστούν στον Δήμο, στο νομό Ξάνθης. Αυτή τη στιγμή περίπου πόσοι ωφελούμενοι έχουν πάρει ως τώρα, έχουν εξυπηρετηθεί? Ναι, έχουν πάνω από 200 άτομα αυτή τη στιγμή. Όπως γνωρίζετε οι ωφελούμενοι σε όλο το νομό είναι 17.000 και στο Δήμο Ξάνθης είναι περίπου στις 8.000. Επίσης θα και στην περιοχή της Σταυρούπολης, όσοι είναι γραμμένοι στο κοινωνικό παντοπολείο θα περάσουν και από τη Σταυρούπολη. Και οι υπόλοιποι δήμοι από τους χώρους τους δικούς τους είναι ο Δήμος Μίκης, ο Δήμος Σαυδήρων και ο Δήμος Τοπύρου. Οι δράσεις θα συνεχιστούν και τις υπόλοιπες ημέρες με αμείωτο ενδιαφέρον και φυσικά αυξάνουσα ζήτηση, την οποία οι αρμόδιοι αναμένουν και έχουν εφοδιαστεί κατάλληλα με σκοπό να μην προκύψει κανένας ζημιωμένος δικαιούχος. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ίδια την ομάδα οργάνωσης στα εξής τηλέφωνα. Για τον Δήμο Ξάνθης στο 25410-294. Για τον Δήμο Αυδείρων στο 25413-55540. Για τον Δήμο Μίκης στο 25413-52314. Και για τον Δήμο Τοπύρου στο 25413-52606.